ελληνικότατη, γιατί είχε 5 με 6 χιλιάδες πληθυσμό και μόνο περίπου 30 οικογένειες ήταν Τούρκοι, οι οποίοι εργαζόταν στα κτήματα, στις ελιές των κατοίκων της Τρίγλιας. Η Τρίγλια, λοιπόν, είναι ο τόπος των προγόνων μας. Από εκεί διώχθηκαν το 22. Βέβαια, υπάρχει και ένας προηγούμενος διωγμός του 15 με 18, ο πρώτος διωγμός, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά βρίσκεται, λοιπόν, στην Νότια Προποντίδα, πολύ κοντά στην Προύσα, και είναι γνωστή η Τρίγλια κυρίως για δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι η πατρίδα του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, του Εθνοιερομάρτυρα, και το δεύτερος λόγος είναι ότι η Τρίγλια είναι ένας τόπος μοναστηριών και τόπος Αγίων. Υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια, έτσι ξεκίνησε η Τρίγλια. Η Τρίγλια ξεκίνησε όταν σαν περιοχές του Βυζαντίου που ανήκαν στους αυτοκράτορες, και οι αυτοκράτορες σε όλα αυτά τα κτήματα τα δώσανε σε στρατηγούς και άρχισαν να τα καλλιεργούν. Εκεί, λοιπόν, κτίστηκαν κάποια μοναστήρια και τα μοναστήρια σιγά σιγά άρχισαν να συγκεντρώνουν κόσμο. Αυτά συνέβησαν τον 8ο αιώνα. Επομένως, η σύγχρονη ιστορία της Τρίγλιας αρχίζει από τον 8ο αιώνα με το πρώτο μοναστήρι, με τη Μονή Τριγλίας, η Μονή της Παντοβασίλισσας. Όμως υπάρχει και μια ιστορία πιο παλιά, που η Τρίγλια σαν αποικία έδινε φόρους στην Αθήνα, και μάλιστα έχουν βρει, λεγόταν Ευρύλιον, και μάλιστα έχουν βρει και κεράμους στην Ακρόπολη των Αθηνών, στις ανασκαφές που λένε τη συνεισφορά της Τρίγλιας. Τα μοναστήρια ξεκίνησαν από τη Βυζαντινή περίοδο και συνέχισαν και στην μεταβυζαντινή περίοδο, έτσι, στην Οθωμανική περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα από έρευνες που γίνονται τώρα έχουν εντοπιστεί 53 Άγιοι που προέρχονται από αυτή την περιοχή. Την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή όχι μόνο την Τρίγλια, αλλά και τα μοναστήρια που ήταν στον Όλυμπο της Προύσας. Όλη αυτή η περιοχή είναι περιοχή Αγίων. Είχε ένα πολύ ανεπτυγμένο σύστημα αυτοδιοίκησης, όπου οι κάτοικοι επιλέγανε αυτούς που θα αποτελέσουν την εφοροδημογεροντία μέσα από διαδικασίες τοπικές. Δηλαδή, δεν γινόταν εκλογές, αλλά πηγαίνανε στο κεντρικό καφενείο και εκεί όλοι μαζί, έχοντας οριμάσει στην εκτίμησή τους ποιοι Τριγλιανοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κύρος, έχουν οντότητα και μπορούν να διαχειριστούν τα κοινά, και επιλέγανε αυτούς σαν εφοροδημογέροντες, οι οποίοι ήταν διαβίου. Και η πρακτική έδειξε ότι όλοι αυτοί πήραν κατά καιρούς σωστές αποφάσεις και δίκησαν με δίκαιο τρόπο την Τρίγλια, έτσι ώστε η Τρίγλια να είναι ένας μικρός παράδεισος, έτσι όπως σήμερα εμείς οι απόγονοι της δεύτερης γενιάς το διαβάζουμε μέσα από τα βιβλία, αλλά και από όσα ακούσματα έχουμε από τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, και τα κύρια σχολεία τους ήταν η ελιά. Οι τριγλιανές ελιές ήταν φημισμένες παντού, γιατί οι Τριγλιανοί κάνανε εξαγωγή της ελιές σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, έτσι, και ήταν πάρα πολύ φημισμένοι. Άρα τα κύρια έσοδα ήταν από την καλλιέργεια της ελιάς. Υπήρχαν όμως και άλλοι, οι οποίοι ήταν ψαράδες στην Προποντίδα, και βεβαίως πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι γυναίκες στην Τρίγλια, στον τρίτο όροφο, έτσι, στον τρίτο όροφο των σπιτιών, καλλιεργούσαν κουκούλια. Ταξοσκόλικες. Και αυτά τα έσοδα αφορούσαν αποκλειστικά μόνο τις γυναίκες. Δηλαδή, οι γυναίκες είχαν και δικά τους έσοδα, πέρα από το οικογενειακό. Η εκπαίδευση της Τρίγλιας ήταν πολύ ανεπτυγμένη, γιατί φέρανε και δασκάλους από την Ελλάδα. Προσέχανε πάρα πολύ την εκπαίδευση και βγήκανε πάρα πολλοί Τριγλιανοί μορφωμένοι, οι οποίοι όχι μόνο γίνανε δάσκαλοι, αλλά προοδεύσανε στις επιστήμες, σε διάφορες επιστήμες. Αυτό έχει να αναδείξει πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους η Τρίγλια, και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή εκπαίδευση. Λέγανε μάλιστα πάντα, και το λέγανε και θα πάω στην Τρίγλια για να χορτάσω γράμματα. Χρειάζει πράγματι. Δηλαδή, αν πάει κανείς σήμερα στην Τρίγλια, αυτό που θα δει και θα το δει, κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι τα εκπαιδευτήρια της Τρίγλιας. Είναι ένα επιβλητικό κτίριο που περάσανε τόσα χρόνια, κοντεύουν 100 χρόνια, και αυτό μένει
έτσι και επιβάλλεται στην τρίχη κανείς για τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης είναι λίγο. Δηλαδή, καταρχήν έχει αφήσει ένα εξαιρετικό έργο στη Δράμα, όπου ήταν Μητροπολίτης, και όχι μόνο το έργο όσον αφορά τις κοινότητες, στη Τσατάλτζα, στη Δράμα, με τα σχολεία και με την εκπαίδευση και όλα αυτά, αλλά και την οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα. Έτσι, θεωρείται μια σημαντική προσωπικότητα. Από εκεί και μετά, η παρουσία του στη Σμύρνη έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα ενός μεγάλου ανδρός που επηρέασε και τις ιστορικές εξελίξεις και μάλιστα με τη θυσία του έχει μείνει σαν εθνοϊερομάρτυρας, έτσι. Επομένως, αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Εγώ θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα για το τι έχει προσφέρει στη γενέτειρά του την Τρίγη. Καθαρά στις 2 εξορίες του, που έμεινε μερικούς μήνες στην πρώτη εξορία και μερικούς μήνες στη δεύτερη εξορία. Τι πνεύμα αναγεννητικό έφερε στην Τρίγλια. Δηλαδή, αναδιοργάνωσε τον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών, εξοικονόμησε έσοδα. Αυτά τα έσοδα πήγαν στην εκπαίδευση, έφερε δασκάλους, έκτισε τον τοίχο στα νεκροταφεία, έκανε πέρα από τα νεκροταφεία ένα γυμναστήριο. Και όλα αυτά προωθώντας τον εθελοντισμό, ο οποίος σήμερα είναι πλέον γνωστός, αλλά εκείνη την εποχή. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε λοιπόν τι αναγεννητικό πνεύμα έφερε στην Τρίγλια. Και βέβαια πρωτοστατούσε σε όλα αυτά. Δηλαδή κάποια στιγμή που έπρεπε να κτίσουν τον περίβολο, όταν τραβήχτηκαν τα νερά, πήγε μόνος του με ένα κουβά στη θάλασσα και μάζεψε την άμμο και ακολούθησαν και άλλοι για να φέρουν την άμμο κοντά στα νεκροταφεία για να μπορέσουν να κτίσουν. Δηλαδή με το παράδειγμα ότι τα έκανε. Και βέβαια το μεγάλο έργο, από τα μεγαλύτερα έργα, είναι η πρωτοπορία του που βρήκε χρήματα και όλα αυτά για να μπορέσει να κτιστούν τα εκπαιδευτήρια της Τρίγλιας. Αυτό το επιβλητικό κτίριο για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Και αυτό ξεκίνησε στην περίοδο που ήταν σαν εξόριστος στην πατρίδα του πριν γίνει Μητροπολίτης της Μύρνης. Ο πρώτος διωγμός είναι περίπου αντιγραφή του όσων έγιναν και σε άλλες παραλιακές πόλεις της Προποντίδας, είτε αυτές ανήκουν στη Μικρασία είτε ανήκουν στην Ανατολική Θράκη. Άρα και απέναντι. Και απέναντι έγιναν τα ίδια πράγματα, δηλαδή τους είπανε ότι πρέπει να φύγετε. Βέβαια το πρόσχημα ήταν γιατί βοηθούσαν οι Έλληνες στα βρετανικά υποβρύχια, αλλά αυτό ήταν πρόσχημα γιατί οι οδηγίες όπως σήμερα πια έρχονται στο φως ήταν ξεκάθαρες. Επομένως τους είπανε να φέρουν όλα τα πράγματά τους στις εκκλησίες και να τα κλειδώσουν και αυτούς τους εξορίσανε στην Προύσα. Η Προύσα βέβαια δεν είναι μακριά, αλλά εκεί η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη. Αυτά γίνονται στο τέλος του 15. Είναι πολύ άσχημη γιατί υπάρχει ο εξανθηματικός τύφος που θερίζει, υπάρχει φτώχεια, δεν υπάρχουν σπίτια. Τους Αρμένιδες είχαν αρχίσει να τους εξοντώνουν εκείνη την περίοδο και το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Εγώ να σας πω μόνο ότι τους πρώτους 3 μήνες στην Προύσα από τη δική μου οικογένεια πέθαναν 5 άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο παππούς μου. Επομένως είναι μια από τις. Και βέβαια πάρα πολλοί Τριγλιανοί έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από εξανθηματικό τύφο και πολλοί γιατροί Τριγλιανοί οι οποίοι φρόντιζαν τους Τριγλιανούς στην Προύσα και αυτοί έχασαν τη ζωή τους από αυτή την αρρώστια. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και οι κακουχίες στο τέλος της περίοδου, με το τέλος του πολέμου το 18, όταν γύρισαν στην Τρίγλια. Αυτοί που γύρισαν ήταν περίπου τα 2/3 αυτών όσων έφυγαν, ίσως και λιγότερο. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για αυτή την πρώτη περίοδο των διωγμών και τα ακούσαμε και από πρώτο χέρι και τα ηχογραφήσαμε όλα αυτά τα γεγονότα. Όταν λείψανε τα σπίτια των Ελλήνων, στα σπίτια των Ελλήνων κατοίκησαν Τούρκοι και τα άφησαν σε πολύ κακή κατάσταση. Πολλά δεν τα κατέστρεψαν. Τέλος πάντων, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανασυγκροτήσουν και μάλιστα πήραν βοήθεια και από ομογενείς Τριγλιανούς. Εδώ σημειώνεται ο Σάπαρης, ένας Τριγλιανός ευεργέτης, ο οποίος ζούσε, ήταν επιχειρηματίας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ο οποίος έστειλε τζάμια, αλεύρια, ό,τι χρειαζόταν τέλος πάντων για να βοηθηθεί. Αλλά όχι μόνο αυτός, και πολλοίς κόσμος προσπάθησε να βοηθήσει την Τρίγλια και πραγματικά μέσα σε 2 χρόνια η Τρίγλια έφτασε σχεδόν στο σημείο που ήταν πριν τον πρώτο διωγμό. Σπάζει το μέτωπο και οι Τριγλιανοί αναγκάζονται να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Η Τρίγλια πρέπει να πω εδώ ότι είναι η μόνη
περιοχή της Μικράς Ασίας που σώθηκε με ίδια μέσα. Δηλαδή βλέπανε τους τσέτες να πλησιάζουν, ξέρανε ότι ο χρόνος είναι ελάχιστος και ζήτησαν βοήθεια από τον Τριγλιανό Φίλιππα Καβουνίδη. Αυτός ήταν εφοπλιστής και είχε τα πλοία του στην Κωνσταντινούπολη. Και μάλιστα ήταν επικηρυγμένος από τους Τούρκους και παρόλα αυτά αγνόησε όλα αυτά. Και μάλιστα ένα από τα πλοία του ήταν ακόμα στο ναυπηγείο και έβαλε ένα μοτόρι, μια μαούνα να το μεταφέρουν. Έφερε λοιπόν τα 4 πλοία του και φρόντισε να μαζέψει όλους τους Τριγλιανούς. Το τι έγινε στο λιμάνι της Τρίγλιας αυτές τις μέρες φύγανε πάρα πολύ βιαστικά. Και έτσι κατόρθωσε να σώσει τους Τριγλιανούς. Τα πλοία πήγανε τα πιο πολλά στη Ρεδεστό και αφήσαν τους Τριγλιανούς και γυρίσαν να πάρουν κι άλλους. Και επίσης πολλά πήγανε στην Τένεδο. Τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο σώθηκαν οι Τριγλιανοί και μάλιστα ο Φίλιππος ο Καβουνίδης, το λέω και συγκινούμε, ο οποίος θεωρείται και ήρωας από τους Τριγλιανούς. Και λογικό. Έτσι. Έκανε και μια άλλη πολύ ωραία κίνηση, κατέβασε τους ναύτες και πήραν όλα τα κοιμήλια που υπήρχαν στις εκκλησίες και έτσι μπόρεσαν και διασώθηκαν. Ήταν και διάφορα πλοία, ήρθαν άλλοι βίερθεν στην Άνω του, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αρετσού και από εκεί στην Άνω Τούμπα, έτσι ήρθε και η γιαγιά μου. Άλλοι πήγανε στις Ελευθερές στην Καβάλα, άλλοι πήγανε στον Πειραιά. Πάντως ο πληθυσμός της Τρίγλιας κυρίως εγκαταστάθηκε σε δύο μέρη. Στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και στη Ραφίνα Αττικής. Θα ήταν υπεραπλουστευμένο να πω ότι οι ψαράδες και οι έμποροι πήγανε στην Ραφίνα και ότι οι αγρότες προτίμησαν τη Νέα Τρίγλια. Δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν έτσι. Σε γενικές γραμμές ήταν έτσι. Και βέβαια και αρκετοί κάποιοι άλλοι πήγανε σε άλλες πόλεις, όπως πήγαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα και αλλού. Όλοι οι Τριγλιανοί που μένουν στη Ραφίνα ή και αυτοί που μένουν στη Νέα Τρίγλια έχουν συγγενείς ή μεν στο άλλο μέρος. Έτσι. Και όχι απλά δεν έχει ξεφτύσει, αλλά εμείς θεωρούμε σήμερα πατρίδες μας αυτά τα δύο μέρη. Και θέλω να πω χαρακτηριστικά το εξής, ότι το φθινόπωρο οργανώσαμε μία εκδρομή από την Θεσσαλονίκη και τη Νέα Τρίγλια στη Ραφίνα. Δεν φαντάζεστε με τι συγκίνηση μας υποδέχτηκαν οι Τριγλιανοί της Ραφίνας. Και βέβαια αυτό είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται και χρόνια, έτσι. Δηλαδή και έρχονται Ραφινιώτες, κάτοικοι της Νέας Τρίγλιας, Τριγλιανοί δηλαδή, πηγαίνουν στη Ραφίνα και αυτό εξακολουθεί και γίνεται χρόνια.